Επειδή έχω υπάρξει σε ένα χώρο που έχει σχέση με την ομορφιά, ο χώρος της μόδας, άρα μάλλον κάτι άλλο δεν έχω. Πρέπει συνέχεια να αποδεικνύω ότι μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα πέρα από το απλά να στέκομαι εδώ και να είμαι όμορφη. Το νιώθεις, ε? Βέβαια, σε όλους τους χώρους, παιδιά. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει πάψει να υπάρχει. Υπάρχει, είναι εδώ. Μπορεί να είναι διαφορετικό το μέτρο, αλλά βεβαίως και υπάρχει. Υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα μέχρι και σήμερα. Χρειάζεται να κάνεις μεγαλύτερη προσπάθεια για να αποδείξεις ότι μπορείς. Αυτό θες να μου πεις. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν μπαίνω πια σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό γιατί είναι έχω ρημάσει και δεν με νοιάζει. Mm. Αλλά όταν είσαι σε μια πιο μικρή ηλικία, δεν μπορείς κάποια πράγματα να τα αντιμετωπίσεις με τον ίδιο τρόπο. Οπότε ναι, καλείσαι συνέχεια να αποδείξεις ότι διαθέτεις και κάτι πέρα από την ομορφιά. Δηλαδή αυτό που καλείσαι να έχεις, ναι, αν είσαι στα μίντια. Δεν συγγνώμη, ξέρεις τι απορία έχω. Τι? Ας πούμε αυτό που λες. Υπήρχαν σχόλια που τα άκουγες ή τα λέγανε και κατάμουτρα, ας πούμε. Και κατάμουτρα στα λένε και τα γράφουν και τα ακούνε και γενικά υπάρχει μια αμφισβήτηση για το αν υπάρχουν ικανότητες. Λέγανε μπροστά σου δηλαδή ότι εσύ δεν κάνεις και τίποτα άλλο επειδή είσαι όμορφος. Κοίτα, έτσι ομά δεν θα μου το έλεγε κανείς, νομίζω δεν θα τολμούσε σε μένα. Δεν αφήνω αυτό και πολλά περιθώρια. Γι' αυτό το λέω. Απ' την άλλη όμως δεν λένε ότι η ομορφιά ανοίγει και πόρτες. Δηλαδή μήπως το προτέρημα είναι και μπούμεραγκ, κατάλαβες τι λέω. Είναι το πώς θα διαχειριστείς εσύ αυτό που σου δίνεται από τη φύση. Έτσι. Αλλά ότι υπάρχουν στερεότυπα και ότι μια όμορφη γυναίκα ή ένας πολύ όμορφος άντρας δεν διαθέτουν κάτι πέρα από την ομορφιά και ότι μόνο αυτό τους έχει ανοίξει τις πόρτες, δεν ισχύει. Γιατί για να έχεις διάρκεια και να δουλεύεις όλα αυτά τα χρόνια σημαίνει ότι και κάτι άλλο κάνεις καλά. Σύμφωνοι, γιατί η εμφάνιση φεύγει, δεν είναι κάτι απλά που νομίζω ότι πια δεν είναι τόσο διαδεδομένο αυτό. Ίσως δεν είναι στον ίδιο βαθμό, αλλά υπάρχει, ισχύει, υπάρχει ακόμα.